τον κύριο Πρίστο Μαργουγιαννάκη πρωτίστως, αλλά και πολλούς άλλους συναδέλφους δικηγόρους έχουμε αναλάβει να ξεβλέξουμε το νομικό αυτό ζήτημα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς συγχωριανούς που τους ξέρω και με ξέρουν, αλλά πιο πολύ από μένα και πιο πολύ από όλους μας ξέρουμε όλοι τον παπά Μανώλη. Αυτός μας μεγάλωσε εμάς τις νεότερες γενιές. Αυτός κράτησε το κατηχητικό, αυτός κρατάει χοροδία, αυτός κρατάει την πίστη και το χωριό μας ψηλά το 2024 που σε άλλα μέρη βλέπουν εκκλησία και τρέχουν μακριά. Αυτός κρατάει το χωριό ενωμένο από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον τόπο μας και οι παλιοί θυμούνται τη συνεισφορά του από τον Πολιτιστικό Σύλλογο από τη στιγμή που ήρθε στο χωριό μέχρι και σήμερα. Όπως είπα και σε κάποιο κανάλι που με κάλεσε τις προηγούμενες ημέρες, τα ζητήματα τα ίδια της δικογραφίας δεν έχουμε δουλειά να τα λέμε εδώ πέρα. Και δεν έχουμε δουλειά να τα λέμε εδώ πέρα πριν ακόμα έχει κλείσει το κατηγορούμενο. Το μόνο αδικό πράγμα που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν ήταν απαράδεκτο ότι διέρευσε στα μέσα πως υπήρχε κατηγορία σε βάρος του, όταν ακόμα ο ίδιος δεν είχε όχι λάβει κλίση, ούτε καν ενημερωθεί. Έμαθε και ο ίδιος, όπως όλοι μας από εδώ, από τα site και τα τηλέφωνα για την κατηγορία του αυτή. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι με απόλυτη βεβαιότητα και ο ίδιος προσωπικά και ως δικηγόρος του, αλλά και ως άνθρωπος, σας βεβαιώνω ότι ο παπά Μανώλης είναι αθώος θα κριθεί και έχω την πίστη ότι ούτε στο σκαμνί τελικά θα κάτσει. Ένα πράγμα τελευταίο θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή μιλάω καθημερινά με τον παπά Μανώλη και έχει ένα μεγάλο άγχος μέσα του. Μου μίλησε ότι ξέρεις κάτι, Κώστα, ακόμα κι αν αθωωθώ, θα έχω το βάρος ότι θα μου μείνει ρετσινιά. Και του λέω, ρετσινιά είναι όταν βρεις ανθρώπους που θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, ίσως το πίσω μέρος του μυαλού μου βρελές, δεν υπάρχει άνθρωπος. Από εμάς που είμαστε εδώ πέρα, αλλά και από όποιον τον ξέρει, από άκρη σ' άκρη στον ομό Χανίων και στην Κρήτη, που να έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται στο ελάχιστο σε αυτή την ιστορία. Επειδή κάποιοι νωρίτερα με πλησίασαν και μου λένε, μα σκέφτομαι μήπως να τον πάρω, αλλά μην τον ενοχλώ, παίρνετε του, λέγετε του, δείξετε του τη στήριξή σας. Την αγάπη σας θέλει, την πίστη σας. Και μία προσευχή για τον παπά Μανώλη. Αυτά από μένα.